Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, τόνισε σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό ότι πρέπει να γίνει διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου και να αποφασιστεί τελικά και να ξεκαθαριστεί αν επαρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΘΑ και για ποιο λόγο. Σημείωσε ότι μετά από τα όσα έχουν διαμειφθεί στα μίντια και στα έντυπα και τις κουβέντες που έχουν ακουστεί και από την κυβέρνηση αλλά και από την αντιπολίτευση, φαίνεται ότι είναι γεγονός ότι ο παρακολουθεί το αρχηγός ΓΕΘΑ, προσθέτοντας ότι ενδείξεις, αυτό λένε τουλάχιστον, και πως όλα αυτά αποκλείεται να είναι κατασκευασμένα. Κάτι από όλα αυτά θα ισχύει. Όπως τόνισε επίσης, ωστόσο η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να κρατήσει τον αρχηγό ΓΕΘΑ στη θέση του, ενδεχομένως γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά δεν έχουν βάση, αλλά θα πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δηλαδή δεν μπορεί να εκκρεμεί αυτή η υπόθεση και ο καθένας να υποθέτει ότι φαντάζεται. Και ο αρχηγός ΓΕΘΑ να είναι με ένα τέτοιο συννεφάκι γύρω του, χωρίς ούτε ο ίδιος να ξεκαθαρίζει, ούτε η κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ποια είναι η κατάσταση.